Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια από το Κέντρο Διάθλασης και από τον Κώστα Μόσκου προσωπικά. Το φορμάτ της εκδήλωσης είναι πολύ όμορφο, με πολύ ζωντανές συζητήσεις και πολύ ωραίες παρουσιάσεις, με χρόνο για κουβέντα. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα σε όλα τα κομμάτια της οφθαλμολογίας, τόσο για τον εξειδικευμένο γιατρό, όσο και για τους γενικούς οφθαλμιάτρους, ώστε να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να ανταλλάξουν πολύ ωραίες απόψεις. Η δική σας διάλεξη Προεδρείου τι θέμα είχε? Εγώ είχα μία ομιλία σε σχέση με τους παράγοντες κινδύνου στις επιπλοκές της διαθλαστικής χειρουργικής και τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης. Θα μας πείτε λίγο δύο λόγια, ποιοι είναι οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης για τις επιπλοκές αυτές? Ειδικά στο κομμάτι της εκτασίας που είναι αποσταθεροποίηση του ματιού μετά από μία διαθλαστική επέμβαση, ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι η καλή γνώση του γιατρού για το ποιους ασθενείς θα επιλέξει να χειρουργήσει. Δηλαδή η πρόληψη είναι ο καλύτερος παράγων θεραπείας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές, τόσο και η διασύνδεση κολαγόνου, όσο και εναλλακτικές τεχνικές πέρα από την LASIK που είναι η τεχνική χειρουργική που χρησιμοποιούμε τις περισσότερες φορές, τόσο με την PRK όσο και με νέες τεχνικές όπως η SMILE μπορούμε να έχουμε πιθανόν καλά αποτελέσματα. Το θέμα είναι ότι ο γιατρός πρέπει να είναι πολύ καλός γνώστης για να ξέρει να αποφύγει αυτούς τους κινδύνους, γιατί συνήθως όλα τα προβλήματα δεν αποκαθίστανται στο 100% αν δεν τα προλάβεις στη σωστή στιγμή.